Ναι, συζητάμε για το ποσό των 740.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από το Τρίτσις για τις μελέτες όσον αφορά τα υφιστάμενα κτίρια της Οδουλάδης και την Πινακοθήκη. Η Πινακοθήκη, για να πάρουμε από το πιο εύκολο, θα έχει επισκευαστικές εργασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες μεγάλης κλίμακας, βάσει της μελέτης που θα γίνει εννοείται. Περισσότερο όμως, για να δεν θα αλλάξει ούτε όψη ούτε οτιδήποτε, τα υπόγεια ξέρετε ότι θέλουν οι δρομονώσεις, χρειάζονται ένα γενικότερο lifting μέσα οι αίθουσες. Όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν, για το πόσο θα είναι το ποσό αυτό, δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε, το προκαθορίζει η μελέτη, η οποία είναι της τάξης των 140.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 600, τα οποία πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό που αφορούν τις λάδεις. Ξέρετε, υπάρχουν, εμείς δώσαμε όλα τα στοιχεία, όταν το ζητήσαμε δηλαδή για να μας δώσουν την έγκριση της μελέτης, δώσαμε όλα τα στοιχεία με το τι θέλουμε περίπου να κάνουμε. Βάσει των νόμων όμως που ακολουθούν σε αυτές τις περιπτώσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών Εμπροκειμένου εγκρίνουν ένα ποσό σαν να κάνεις ένα καινούριο κτίριο. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει, χρειάζεσαι μια μελέτη για να κάνεις ένα κτίριο το οποίο θα έχει 3 ορόφους και 1.700 τετραγωνικά μέτρα εμπροκειμένου. Αυτός έχει... Πάνω σε αυτό, επειδή όμως είναι υφιστάμενο κτίριο και έχει διαφορετική... τεχνοτροπία στο να διορθώσει κάτι που υφίσταται από κάτι που κάνει από την αρχή, προσθέτει ένα ποσό τη τάξη του 50%. Που σημαίνει, αν ήταν φυσιολογική μελέτη για να κάνει ένα κοινό κτίριο, 300-350.000 ευρώ, έρχεται επειδή είναι υφιστάμενο και θέλει τροποποίηση και διαφορετική αντιμετώπιση, στατικές μελέτες και όλα αυτά τα πράγματα, θέμα στατικότητας αν τις καλύψεις, έρχεται κατά 50%. Εκείνο που κάνουμε εμείς είναι το εξής. Έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία έχουν, και θέλω να τονιστεί αυτό, γι' αυτό το θυμίζω, έχουν με βάση πάρα πολλά από τα στοιχεία της υφιστάμενης μελέτης. Υπήρχε, ξέρετε, μία μελέτη αρχιτεκτονική που αφορούσε το κτίριο, η οποία όμως μελέτη, εκ των πραγμάτων, είχε αρνητική εισήγηση από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ξέρετε, το κτίριο της Ελλάδης υφίσταται υπό την στέγη και την... συντήρηση και την εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Εκείνη λοιπόν η μελέτη που υπήρχε είχε απορριφθεί, είχε αρνητική εισήγηση, δεν είχε εξεταστεί ακόμα από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά είναι αρνητική εισήγησή της. Με αυτή την έννοια λοιπόν είπαμε ότι εμείς θα πάρουμε όλη αυτή τη μελέτη που υπάρχει, θα λάβουμε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν και απερίφθη ή είναι αρνητική εισήγηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας και βάσει αυτής θα κάνουμε μια καινούργια μελέτη η οποία θα ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Όλη αυτή η μελέτη υπάρχει ένα γενικό, να το καταλάβουμε έτσι με την έννοια, γενικό lifting όλου του κτίριου, εσωτερικά και εξωτερικά. Η μελέτη είμαστε βέβαιοι ότι είναι 600.000. Αλλά επειδή στο μελετητή θα του πούμε την αρχή, πάρει και την υφιστάμενη μελέτη που υπάρχει και βάσει αυτή θα βαδίσουμε, διορθώνοντας όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μας επέτρεπαν την εφαρμογή της, και υπολογίζουμε ότι θα έχουμε και μια έκπτωση της τάξης του 50-60% σε αυτή τη μελέτη. Δηλαδή μπορεί να στοιχήσει μόνο 250.000 και 280. Το λέω από την αρχή για να ξέρουμε ότι βάσει των νόμων εγκρίθηκε αυτό το ποσό. Αλλά δεν θα είναι αυτό το ποσό για τη μελέτη. Τώρα, η εφαρμογή της μελέτης είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή στην υλοποίηση του έργου που θα ζητάει η μελέτη, την οποία έχουμε προκαθορίσει, θα είναι ένα άλλο κομμάτι και θα εξαρτηθεί βέβαια το τι θα αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα είτε ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, που σίγουρα τα περιλαμβάνει, ίσως και θέμα στατικότητας, που πρέπει να τα δούμε. Επομένως, βάσει αυτής της μελέτης που θα είναι εξειδικευμένη πλέον και συγκεκριμένη, θα πάει και το ποσό το οποίο, εκ των πραγμάτων βάσει των τετραγωνικών, εμείς το υπολογίζουμε γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να είναι 2.800, μπορεί να είναι 3.100. Αλλά κάπου εκεί γύρω στα 3 εκατομμύρια θα είναι η υλοποίηση αυτής της μελέτης την οποία θα δώσουμε για να γίνει. Κύριε Ξενάκη, επειδή η προηγούμενη μελέτη πρόβλεπε διάφορα πράγματα για τη χρήση του κτίριου, μεταξύ αυτών ας πούμε και να δημιουργηθεί νέα αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει έτσι σκέψη για το τι, αν υπάρχει σκέψη για το τι, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο κτίριο της Λάδης? Είναι σωστή η ερώτησή σας, κύριε Φίγαρη. Κοιτάξτε να δείτε, για να εγκριθεί αυτή η μελέτη υπήρχε μία προϋπόθεση, την οποία εμείς θέσαμε από την αρχή, επειδή γνωρίζαμε ότι βάσει αυτή τη προϋπόθεση θα μας το εγκρίνουν. Εμείς είπαμε από την αρχή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κτίριο το οποίο ανήκει στο Δήμο, είναι 1.700 τετραγωνικά, οι χώροι του δεν αξιοποιούνται, γιατί δεν είναι οι χώροι έτσι όπως τους θέλουμε,
να στεγάσουμε είτε υπηρεσίες είτε άλλες και ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλουμε να το ανακατασκευάσουμε, να το φτιάξουμε για να μην πληρώνουμε ενίκεια, για να παίρνουμε χώρους άλλους. Γι' αυτό και μας εγκρίθηκε. Επομένως, μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις είναι και το θέμα του να δούμε να γίνει μια καινούργια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, να δούμε και τους χώρους που ζητάνε οι αντιπολιτεύσεις και δικαιολογημένα να έχει ένα γραφείο αντιπολίτευση για να κάνει τη δουλειά της. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάντα υπόψη ότι το ισόγειο, τουλάχιστον ένα μεγάλο του κομμάτι, για να μην πω ολόκληρο, αλλά πιστεύουμε ότι ένα μεγάλο του κομμάτι θα το ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο για να μεταφέρουμε τις υπηρεσίες του Τελωνίου, του υφιστάμενου Τελωνίου. Γιατί γνωρίζετε ότι μέσα στο σχεδιασμό μας είναι η επέκταση της Καρπασίας μέχρι την παραλία για την ανάδειξη του κάστρου, οπότε μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις που θέτουμε είναι και αυτό.